Για σε Παναγιώτατε ήρθαμε να τα πούμε και τα καλά Χριστούγεννα για να σου ευχηθούμε. Μέχρι το φανάρι της Κωνσταντινούπολης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έφτασαν οι φωνές των μικρών παιδιών των Ελλήνων Ρωμά που έψαλαν διαδικτυακά τα κάλαντα των φώτων στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Συγκινημένος ο Παναγιώτατος ευχαριστεί τα παιδιά που έδωσαν εορταστικό χρώμα στην ημέρα αυτή, την παραμονή της μεγάλης γιορτής των Θεοφανίων. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου εσάς, τους γονείς σας, τους οργανωτές και τους λοιπούς συντελεστές της σημερινής γιορταστικής εκδήλωσης που είναι γεμάτη αισιοδοξία και ελπίδα. Πρόκειται για ακόμη μια κίνηση εξωστρέφειας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελλήνων Ρωμά που άφησε πίσω της ένα έτος γεμάτο ταραχές για την κοινότητά τους, αυξάνοντας την προσπάθειά τους για ομαλή ένταξη των Ρωμά στην ελληνική κοινωνία. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές, η σημερινή τηλεδιάσκεψη, τηλεκάλαντα στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να πουν τα κάλαντα και να μας γεμίσουν αισιοδοξία. Το 2021 έχει κηρυχτεί από την Ομοσπονδία των Ελλήνων Ρωμά ως έτος εκπαίδευσης. Κίνηση που χειροκροτήθηκε από όλους, αποσπώντας τον μπράβο της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Οικουμενικού Θρόνου. Σας συγχαίρω, αγαπητοί φίλοι, για την δέσμευσή σας να αγωνιστείτε ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση. Η παιδεία είναι ύψιστο αγαθό. Η αξιότιμη κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτησε το έτος παιδείας, το 21 δηλαδή να είναι ένα γεμάτο έτος παιδείας. Επίσης γίνονται εργασίες για παγκόσμιο συνέδριο Ρωμά στην Ελλάδα. Το 2021 είναι ένα έτος πρόκληση για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ρωμά, η οποία 50 χρόνια από το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρωμά, το 1971 στο Λονδίνο, θα επιδιώξει να διοργανώσει Παγκόσμιο Συνέδριο στην Ελλάδα, προσκαλώντας τον Παναγιώτατο να συμμετάσχει, βάζοντας ένα νέο λιθαράκι στις προσπάθειες για ομαλή και σωστή ένταξη των Ρωμά σε μια χώρα που δυστυχώς μέχρι σήμερα τους κλείνει επιδεικτικά την πόρτα.